Ηγέτες πέρασαν από την εποχή των Ήβρεων στην εποχή της συνεργασίας και συνυπέγραψαν την πρώτη τους κοινή δήλωση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην τελική ιστορική συμφωνία. Από τη μία, η Βόρειος Κορέα δεσμεύτηκε σε πλήρη αποπυρηνικοποίηση από τις Ηνωμένες από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να παραχωρήσουν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Χερσονήσου. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίνας Χατζικώστα. Είναι η στιγμή που τα φωτογραφικά κλικ εγκλωβίζουν ακόμη μια ιστορική χειραψία. Εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ηγέτης της Βορειοκορέας δίνουν τα χέρια, αφήνουν πίσω τους το παρελθόν και βαδίζουν αγέροχοι, χαμογελαστοί και έτοιμοι για το μέλλον. 38 λεπτά διήρκησε η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και ακολούθως στο δωμάτιο εισήλθαν τα κλιμάκια των δύο αποστολών. Λίγο αργότερα, οι δύο αποστολές συζήτησαν τις τελικές λεπτομέρειες στο πλαίσιο γεύματος εργασίας. Εξερχόμενοι ανακοίνωσαν τα καλά μαντάτα. Ο Τραμπ ήταν σαφώς πιο ομιλητικός, ενώ ο Κιμ προσεκτικά, διαβασμένο σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν γλώσσα του σώματος. Ακολούθησε η υπογραφή της κοινής συμβιβαστικής δήλωσης. So we're signing a very important document, pretty comprehensive document, and we've had a really great term together, a great relationship. Η κοινή συμβιβαστική δήλωση δεσμεύει ουσιαστικά τις δύο χώρες σε συγκεκριμένα ζητήματα και αποτελεί εκ των πραγμάτων την πρώτη πράξη μιας τελικής ιστορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα τέσσερα βασικά σημεία της κοινής δήλωσης δεσμεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια στην παραχώρηση εγγυήσεων, τη Βόρειο Κορέα από την άλλη στην πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Το κοινό ανακοινωθέν, πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύονται στην εγκαθίδρυση νέων σχέσεων ΗΠΑ Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, σύμφωνα με την επιθυμία των λαών των δύο χωρών για ειρήνη και ευημερία. Δεύτερον, η ΗΠΑ και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα ενώσουν τις προσπάθειές τους για την οικοδόμηση διαρκούς και σταθερού καθεστώτος ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο. Τρίτον, επαναδιατυπώνοντας την δήλωση της Παρμουντζόν της 27ης Απριλίου 2018, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύεται να εργαστεί για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Τέταρτον, η ΗΠΑ και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύονται για την αποκατάσταση των λειψάνων, των εχμαλώτων πολέμου και των αγνοωμένων, συμπεριλαμβανομένου του παραπατρισμού εκείνων που έχουν ταυτοποιηθεί. The sanctions will come off when we are sure that the nukes are no longer a factor. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπαναχώρησαν στο ζήτημα των κοινών γυμνασίων με την Νότιο Κορέα, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα της Πιονγκιάνγκ. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν έχει οριστεί το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί σε σχέση με τις δεσμεύσεις, καθώς αναμένονται και νέες συναντήσεις, οι οποίες και θα καθορίσουν όλες τις λεπτομέρειες. We also agreed to vigorous negotiations to implement the agreement as soon as possible. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα καλέσει τον καινούριο του φίλο Κιμ στο Λευκό Οίκο. Η διεθνής κοινότητα χαιρέτησε τις εξελίξεις. Αναφερόμενος σχετικά, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου τόνισε πως η βελτίωση των διεθνών σχέσεων, η αποφυγή κλίματος εντάσεων και συγκρούσεων είναι προς όφελος όλου του κόσμου. Και μπορεί, κατέληξε, να αποβεί χρήσιμη και για την περίπτωση της Κύπρου, για να έχουμε το ενδιαφέρον που επιζητούμε για τη λύση του Κυπριακού και για να πιεστεί η Τουρκία να κάνει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Στη σοβαρότητα της ενεξελίξη, η